Φίλες και φίλοι, γεια σας. Σήμερα θα γνωρίσουμε την Rose, μια δακτυλογράφο φαινόμενο στην ταινία με τίτλο «Χτυποκάρδια στο γραφείο». Όπως ακούγεται και στην ταινία, η Γαλλία είναι φτιαγμένη για τον έρωτα. Όπως μας έχει εκπαιδεύσει η εικονογραφία της δεκαετίας του 50, εκείνη η εποχή ξεχωρίζει λες και ήταν φτιαγμένη για τις ρομαντικές κομεντί. Όπως όλοι ξέρουμε, ο έρωτας είναι τυφλός. Και κάθε δακτυλογράφος που σέβεται τον εαυτό της, οφείλει να ξέρει το τυφλό σύστημα απ' έξω και ανακατοτά. Γιατί μόνο έτσι θα κερδίσει μια θέση στην καρδιά του αφεντικού της, αλλά και στη δική μας. Όλα τα παραπάνω συνθέτουν το «Χτυποκάρδια στο γραφείο». Μια απολαυστική γαλλική κομεντί με κομψή ρετρό αύρα χάρη στην εντυπωσιακή αναπαράσταση μιας κατεξοχήν ρομαντικής εποχής. Άνοιξη του 1958. Η Rose είναι 21, ζει σε ένα χωριό με τον γκρινιάρη χείρο πατέρα της και είναι αραβωνιασμένη με τον γιο ενός μηχανικού. Η μόνη της προοπτική δείχνει να είναι η ήσυχη ανιαρή ζωή της νοικοκυράς. Όμως η νεαρή Rose έχει διαφορετικές προσδοκίες. Καταφθάνει στη Λιζιέ της Νορμανδίας, όπου περνάει από συνέντευξη για μια θέση γραμματέως και τα πάει μάλλον άσχημα. Παρ' όλα αυτά, η εκπληκτική ταχύτητα με την οποία δακτυλογραφεί δίνει στον χαρισματικό Λουί, το υποψήφιο αφεντικό της, την ιδέα να την προπονήσει για μεγάλους διαγωνισμούς δακτυλογράφησης. Η Rose θα φτάσει μέχρι τη Νέα Υόρκη για να διεκδικήσει τον τίτλο της πιο γρήγορης δακτυλογράφου στον κόσμο. Αλλά η αγάπη για τους διαγωνισμούς αρχίζει να βάζει εμπόδια στην ίδια την αγάπη. Αξίζει να τονίσουμε ότι η ταινία κόστησε 15 εκατομμύρια ευρώ και είναι από τα πιο ακριβά κινηματογραφικά σκηνοθετικά ντεμπούτα στη Γαλλία. Το ροζ φόρεμα της πρωταγωνίστριας που βλέπουμε στην τελευταία σκηνή είναι αναφορά στο αντίστοιχο ροζ φόρεμα που φοράει η Marilyn Monroe στο How to Marry a Millionaire. Η συγκεκριμένη απόχρωση στο Populaire προήλθε από ένα περιοδικό της εποχής και ταιριάζει με το χρώμα της JD γραφομηχανής. Η ταινία έχει πάρει το βραβείο κοινού στο San Francisco Film Festival το 2012, το βραβείο κοινού του 14ου Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου της Αθήνας και είναι υποψήφια για 5 Σεζάρ για το έτος που διανύουμε. Γεια και χαρά σας. Être secrétaire, c'est moderne. C'est rencontrer un tas de gens, faire le tour du monde, travailler pour de grands hommes. Enfin, si vous travaillez pour moi, vous ferez simplement le tour de Lisieux. Agence Echard et fils, j'écoute. Elle est comment alors? C'est une secrétaire lamentable. La seule chose que je fais vraiment bien, c'est taper à la machine. Enfin, taper à la machine, c'est minimum pour une secrétaire. Je pense tout simplement pas que votre avenir soit auprès de moi. À moins que vous acceptiez de faire un petit quelque chose. Si vous pensez que c'est aussi facile que ça de m'avoir dans son lit. C'est là que je veux, pas dans mon lit. Participer à un concours. Pas participer, gagner. Je vous entraîne, je prends tout en charge. Vite. Je vous installe chez moi. On se croirait dans autant d'emporte-le-vent. Tu crois vraiment que je vais lui donner des cours de piano? Tu lui plais, Louis? Elle te plaît. Rose ne doit penser qu'au championnat. Elle se rend pas compte du don qu'elle a. Je peux mettre le monde à ses pieds. Vous croyez vraiment que vous êtes homme de la situation? Tu comptes l'appeler encore combien de fois avant de comprendre qu'il décrochera jamais? N'importe quel homme qui passe à côté de toi est un imbécile. Elle a l'impression que je me sers d'elle. Alors que c'est pour elle que je fais tout ça. Vous pensez vraiment que la vitesse dactylographique est un sport?